Στο γραφείο του ανακριτή της διαφθοράς βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας και δήμαρχος Ιχαλίας Αριστίδης Σταθόπουλος, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, και εν συνεχεία ο εισαγγελέας το επέβαλε στον πρώην αντιπρόεδρο της ΕΠΟ διπλό περιοριστικό όρο. Μετά από τρίωρη απολογία, και ενώ ο κ. Σταθόπουλος κατηγορείται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ηθική αυτουργία σε απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση και απόπειρα εκβίασης κατά συνήθεια και κατ' επάγγελμα, αποχώρησε αφού του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης με οποιοδήποτε ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, αλλά και περιοριστικός όρος που έχει να κάνει με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Κάτι που σημαίνει ότι εκπίπτει από την Προεδρία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Μεσσηνίας και από την ΕΠΟ. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ειδικό ανακριτή διαφθοράς Γιώργο Ανδρεάδη ο πρώην νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ Θόδωρος Κουρίδης για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο, καθώς ζήτησε την αναβολή της απολογίας του που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, ενώ αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος Σαρής.